Πάμε κυρίες και κύριοι και στην Φλόρινα. Θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φλόρινα, τον κύριο Σάβα Σαπαλίδη, τον οποίο φιλοξενούμε στο Δελτίο Ειδήσεων του ΓΑΣ. Καλησπέρα σας κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Βαγκατσά, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να είστε καλά. Καταρχήν, πριν πάμε να δούμε κάποια θέματα όσον αφορά την απολιγνητοποίηση και θα δούμε τις επόμενες μέρες να παρουσιάζετε την έρευνα για τη μεταλιγνητική εποχή, ένα σχόλιο θα ήθελα. Πώς είναι η κατάσταση όσον αφορά τον κορονοϊό στην περιοχή της ΠΕ Φλόρινας? Γιατί βλέπουμε ότι από αύριο θα υπάρχει και η χρήση μάσκας παντού, ακόμα και στην Φλόρινα, δηλαδή στο επίπεδο 2. Και ποια είναι και η εικόνα όσον αφορά και τα καταστήματα? Μπορώ να πω ότι υπάρχει συνειδητοποίηση του κόσμου στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Υπάρχει χρήση μάσκας, τουλάχιστον όταν εισέρχονται μέσα σε καταστήματα. Και γι' αυτό μπορώ να πιστεύω και να είμαι αισιόδοξη ότι δεν έχουμε και τα πολλά κρούσματα. Πιστεύω και είμαι αισιόδοξη ότι δεν έχουμε και πολλά κρούσματα. Μάλιστα. Φυσικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Τα καταστήματα έχουν αρχίσει και έχουν και στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας αρκετά και μεγάλα προβλήματα οικονομικής φύσης. Μιλάμε όταν υπάρχουν αυτά τα μέτρα, καταλαβαίνετε και ο κόσμος είναι πολύ κουμπωμένος, είναι προσεκτικός και δεν είναι και οι καταναλώσεις είναι περιορισμένες. Άρα υπάρχει μειωμένη κίνηση και στη Φλόρινα. Πρέπει και η πολιτεία, όπως έχουμε πει και παλιότερα, να είναι αρρωγός και συμπαραστάτης στην επιχειρηματική κοινότητα, γιατί περνάει δύσκολα. Συνεχίζει δηλαδή να περνάει δύσκολα. Μάλιστα. Τώρα να έρθω λίγο στην έρευνα για τη μεταλιγνητική εποχή. Θα παρουσιαστεί στις 29 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια έτσι μιας εκδήλωσης που θα κάνετε, παρουσία τοπικών φορέων. Τι αφορά η συγκεκριμένη έρευνα που έγινε όλη την προηγούμενη περίοδο όσον αφορά την επόμενη μέρα για την απολιγνητοποίηση και πόσοι έχουν συμμετέχει, κύριε πρόεδρε, και ποιος ο λόγος αυτής της έρευνας, τα συμπεράσματά της, πού θα σας βοηθήσουν κύριε Σαπαλίδη? Ήταν να γίνει 29, όπως είπατε, θα γίνει 30, μια και έχει lockdown η Κοζάνη και κάποιους καλεσμένους και περιμένουμε διαζώσεις σε πολύ μικρό κοινό, αλλά θεσμικών. Δεν θα είναι πάνω από 30 οι θεσμικοί οι οποίοι θα παρακολουθήσουν την έρευνα. Είναι μια έρευνα η οποία έχει να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αλλά και τυχόν αδυναμίες οι οποίες θα υπάρχουν από την μεταλλινική περίοδο. Το επιμελητήριο όμως φυσικά και το 2014 και το 2015 έχει παρουσιάσει και έχει ολοκληρώσει τέτοιες έρευνες και συνέδρια τα οποία δείχνουν την κατεύθυνση που πρέπει να έχει η επιχειρηματικότητα σε συνδυασμό τότε και με την ενέργεια. Την έρευνα αυτή, την οποία είναι πάνω από ένα τρίμηνο οι ερευνητές και οι συνεργάτες του Επιμελητηρίου, έχει τίτλο «Ολοκληρωμένη πρόταση στήριξης τοπικής επιχειρηματικότητας στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας κατά τη μετάβασή της στη μεταλλινική περίοδο», και την παρουσιάζουν ο Σιωμάδης Βασίλειος, μηχανολόγος του Μηχανικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, ο Δημήτριος Βλάχος, Διευθυντής Εργαστηρίου Στατιστικής και Μεθόδων Ποσοτικής Ανάλυσης του Τμήματος Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, ο Άγγις Παναγόπουλος, Διευθυντής Κατασκευαστικής Στατιστικών Διεργασιών του Τμήματος Μηχανολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και από την πλευρά της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίου Ελλάδος ο οικονομικός υπεύθυνος ο κύριος Βουτσινάς Γιάννης, γιατί έχουμε και μία άλλη έρευνα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, η οποία βάζει, αν θέλετε, και την πρόταση του Επιμελητηρίου για την άτυπη βιομηχανική ζώνη του Αγίου Παντελεήμονου Σαμιντέου σε βιομηχανικό πάρκο. Άρα. Και θέλουμε να πούμε και τις επεκτάσεις αλλά και τις κατευθύνσεις που δίνουν και αυτά τα εργαλεία στην επιχειρηματικότητα. Τώρα, να ξανακάνω λίγο την ερώτηση, Σάβα, γιατί χάθηκε το σήμα. Τώρα, κύριε πρόεδρε, εσείς στοχεύετε να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Όχι μόνο να μην χαθούν θέσεις εργασίας, αλλά και οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων μας, δηλαδή των 1.600 επιχειρήσεων οι οποίες κλείσαν για να στείλαν τις εργασίες την προηγούμενη οκταετία, να μπορέσουμε πραγματικά να τους εντάξουμε στα νέα δεδομένα που θα διαμορφωθούν στην περιοχή. Η περιοχή θα έχει για μας την κατεύθυνση των διαμετακομιστικών κέντρων, θα έχει την οργάνωση των βιομηχανικών περιοχών, όπως ήδη ξεκινήσαμε μία επαφή με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κ. Κασαπίδη, με την βιομηχανική περιοχή της Φλόρινας, και συζητάμε με τους διευθυντές της ΕΤΒΑ Πειραιώς για να την οργανώσουμε, αν θέλετε, και να επανεκκινήσουμε. Παράλληλα, εργαλεία τα οποία το Επιμελητήριο σε ένα πλαίσιο διεκδίκησης, και θα τα δείτε αυτά στην παρουσίαση, είναι ειδική φορολογική ζώνη που θέλουμε στην περιοχή, ώστε να αποτελέσει ένα
σωστό επενδυτικό και ανταγωνιστικό, καλύτερο επενδυτικό περιβάλλον, το οποίο θα αναδείξει πραγματικά την οικονομία της περιοχής, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη και θα δώσει θέσεις εργασίας. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα να έρθω και στο σήμα της Καφές Αρκούδας. Και εκεί κάνετε μια προσπάθεια σαν επιμελητήριο για να τοποθετηθεί το σήμα της Καφέ Αρκούδας. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της προσπάθειας, κύριε Πρόεδρε? Συμμετέχουμε εθελοντικά στο πρόγραμμα Live, όπου αποδέχθηκε το επιμελητήριο την ανάδειξη του σήματος, του εμπορικού σήματος της Καφέ Αρκούδας, σαν ένα brand name της περιοχής. Εμείς πιστεύουμε ότι η συνύπαρξη ανθρώπων και ζώων και η καλή σχέση αυτής είναι συνάρτηση και της ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι η Καφέ Αρκούδα μπορεί να δώσει πλούτο στην περιοχή ήδη από το επόμενο διάστημα και με την αποδοχή του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου στο προχθεσινό Διοικητικό Συμβούλιο. Αναλάβαμε τη συνέχιση, δηλαδή, και μετά το έργο Life, το οποίο τελειώνει σε λίγο, τη συνέχιση και την έκδοση του σήματος από το επιμελητήριο. Καλούμε τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν το σήμα, ξεκινώντας από το χάλκινο, από το ασημένιο και το χρυσό, το οποίο θα αναδεικνύει πραγματικά την παρουσία της Αρκούδας, αλλά και σε ένα κλάστερ, αν θέλετε, μεταξύ των επιχειρήσεων και όχι μόνο, το οποίο θα συμβάλλει στην στήριξη αυτών, στην προώθηση των εμπορικών τους προϊόντων. Συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή που έχει στόχο και φυσικά να προστατεύσει την Αρκούδα. Αυτοί που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα είναι φύλλα προσκύμινοι στην Αρκούδα. Κύριε Πρόεδρε, κλείνοντας να πούμε ότι έχουμε ένα νέο διοικητικό συμβούλιο στο επιμελητήριο Φλόρνας, μια νέα διοικητική επιτροπή, νέος αντιπρόεδρος ο κύριος Μιχάλης Τοπάλτσης και κάποια άλλα έτσι μέλη του επιμελητήριου, γιατί υπήρχαν και συνταξιοδοτήσεις. Ακριβώς έτσι είναι. Στη θέση του δευτέρου αντιπρόεδρου του Επιμελητηρίου Φλόρινας την καταλαμβάνει ο κύριος Τοπάλτσης Μιχαήλ. Την θέση του οικονομικού επόπτη μετά από αναστολή εργασιών την αναλαμβάνει ο κύριος Απόστολος Πάνου. Αυτές οι δύο θέσεις είναι για τη Διοικητική Επιτροπή και δύο θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο κύριος Γιατρακάς Νικόλαος καταλαμβάνει τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημοτικού Συμβούλου και η κυρία Ραντζάκη Στέλλα. Μάλιστα. Άρα αυτοί οι νέοι επιχειρηματίες θα είναι τα νέα μέλη του επιμελητήριου της Φλόρινας. Ακριβώς, θα είναι τα νέα μέλη, όπου τους εύχομαι καλή δύναμη να συνεχίσουμε το έργο, το οποίο είναι πολύ μεγάλο, γιατί το επιμελητήριο έχει αναλάβει, όπως ξέρετε, να υλοποιήσει τους δύο εμπορικούς δρόμους Φλόρινας και Μιντέου. Έχουμε την ψηφιακή σύγκληση, έχουμε τα δύο leader στο Αμίντεο, την ανάδειξη λαϊκής μουσικής παράδοσης με τα Χάλκινα και μία γευσηγνωσία στην Πρέσπα. Έχει και την αίθουσα την οποία την δημοπρατούμε σε λίγο, πολυμορφική αίθουσα του επιμελητηρίου, όπου θα μπορούν οι συνάδελφοι μας επιχειρηματίες να εκθέτουν τα τοπικά προϊόντα, να γίνονται γευσηγνωσίες και γενικά συνεργασίες.